Για σχεδόν 8 ώρες μέλης αστυνομίας της πολιτικής άμυνας και της ΕΜΑΚ έψαχναν σπιθαμί προς σπιθαμί περιοχές όπου με βάση στοιχεία και μαρτυρίες θεωρούν πως ίσως βρεθεί κάποιο στοιχείο που να οδηγήσει στον 31χρονο Άγγελο Περικλέου στα έχνη του οποίου χάθηκαν από το βράδυ της 20ης Απριλίου. Στις έρευνες ρίχθηκαν ανιχνευτικά σκυλιά και ντρόουνς. Στο επίκεντρο των ερευνών η περιοχή από όπου φαίνεται να τοποθετούν οι ανακριτές και την εκπομπή του τελευταίου σήματος του κινητού του 31χρονου. Η δεύτερη περιοχή των ερευνών ήταν κοντά στο σημείο που είχε εντοπιστεί και το όχημα που είχε δανείσει ο 36χρονος δεύτερος συλληφθής στον 25χρονο βασικό ύποπτο. Μάλιστα το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε με σκασμένο ελαστικό και με χώματα που φαίνεται να είχε οδηγηθεί σε χωματόδρομο. Οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση της εξαφάνισης του Άγγελου Περικλέους από την Λίμεσο συνεχίζονται με αμύο των ρυθμών. Έχουν συλληφθεί συνολικά 6 πρόσωπα και σήμερα έχουν γίνει συντονισμένες έρευνες με συνεργασία της πολιτικής άμυνας, της ΕΜΑΚ, ανιχνευτικών σκύλων αλλά και επτάμενων μέσων στην περιοχή Ζυγίου, Τόχνης και Governors Beach. Προς εντοπισμών και ανέβρεση τεκμηρίων που δυνατόν να σχετίζονται με την υπόθεση. Τις τελευταίες ώρες οι ανακριτές της υπόθεσης φαίνεται πως έχουν εξασφαλίσει νέες μαρτυρίες αλλά και κάποια τεκμήρια τα οποία ξεκαθαρίζουν ακόμη περισσότερο για τα όσα έγιναν πριν βρεθεί καμένο το όχημα του Περικλέου στο πεδίο βολής Παλιομετόχου. Ως γνωστό, όπως είχε αναφερθεί και ενώπιον δικαστηρίου, ο 25χρονος και ο 38χρονος μετέβησαν στο πεδίο βολής με το αυτοκίνητο του Περικλέους και στη συνέχεια εκεί μετέβη και ο 71χρονος θείος του πρώτου με το όχημά του για να τους παραλάβει. Φαίνεται πως ενώπιον των ανακριτών τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει και νέα βίντεο από την περιοχή της Κοκκινοτριμηθιάς που ξεκαθαρίζουν πλήρως την εικόνα για το ποιοι μετέφεραν το όχημα στο πεδίο βολής αλλά και πώς έφυγαν. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου 25χρονος χάκερ. Οι αρχές αναμένεται να λάβουν μέτρα τόσο εντός όσο και εκτός δικαστηρίων, ενώ τη μεταφορά του 25χρονου θα αναλάβει ο ειδικός αντιτρομοκρατικός ουλαμός.